Έκκληση στους επιβάτες του ΟΑΣΤ, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για μη επικύρωση εισιτηρίων από το 2017 μέχρι και το 2021, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, απευθύνει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός έχει ξεκινήσει την προσπάθεια από πέρσι για την ύπαρξη προστήμων που εκκρεμούν από την τελευταία πενταετία. Η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος είναι η αποστολή αυτών στην εφορία, στην κατατόπους δοή του υπόχρεου για το πρόστιμο. Πρόκειται για περισσότερα από 12.000 πρόστιμα, τα οποία, εφόσον δεν εισπραχθούν, βάσει νόμου θα διαβιβαστούν στις κατατόπους εφορίες, όπου θα πενταπλασιαστούν και θα αναζητηθούν ως δημόσια έσοδα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα πρόστιμο της τάξης των 60 ευρώ και δεν το έχει διευθετήσει, τότε θα αναγκαστεί να καταβάλει το ποσό των 300 ευρώ. Θα θέλαμε να απευθύνουμε έκκληση προς το επιβατικό κοινό, το οποίο έχει εκκρεμότητες αναφορικά με πρόστιμα τα οποία είχαν δεχτεί στα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα από το 2017 μέχρι και το 2021. Να απευθυνθούν προς τον οργανισμό σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει ή έχουν κάποια βεβαιότητα σχετικά με τις οφειλές τους. Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στα γραφεία του οργανισμού άμεσα για την εξόφληση αυτών των προστήμων, ώστε να αποφύγουν τις περιπέτειες και την περαιτέρω επιβάρυνση. Ήδη ο ΟΑΣΤ επικοινωνεί τηλεφωνικά με παραβάτες και τους ενημερώνει για την οφειλή ή τις οφειλές τους, σε περίπτωση φυσικά που έχουν περισσότερα του ενός προστίμου. Παράλληλα, όσοι επιβάτες έχουν αβεβαιότητα σχετικά με το αν έχουν οφειλές από εκκρεμή πρόστιμα στον οργανισμό, μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά καλώντας το 2310 98 12 74. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα σε αυτούς τους αμελείς, ας το πούμε, παραβάτες, να έρθουν να το τακτοποιήσουν και να τελειώνει εδώ. Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί δέσμια υποχρέωση του οργανισμού η ίσπραξη των προστήμων και κατά συνέπεια η αποστολή τους στην εφορία. Δηλαδή δεν είναι σε διακριτική μας ευχέρεια, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το κάνουμε. Υπενθυμίζεται ότι στους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κόμιστρο επιβάλλεται πρόστιμο στο 60-πλάσιο των κανονικών ή μειωμένων, εφόσον τα δικαιούνται, βασικών εισιτηρίων. Επομένως, κάθε πρόστιμο που είχε επιβληθεί μέχρι και τον Μάιο του 2020, όταν το βασικό εισιτήριο κόστιζε 1 ευρώ, ανέρχεται σε 60 ευρώ, ενώ από τον Ιούνιο του 2020 και μετά, που το βασικό εισιτήριο κοστίζει 90 λεπτά, το πρόστιμο ανέρχεται σε 54 ευρώ.